τα AI, τεχνητής νοημοσύνης και εμείς εκ των υστέρων, γιατί δεν εμφανιστήκανε τεκμήρια πριν από 10-15 χρόνια, σήμερα εμφανιστήκαν. Μπορεί σήμερα να τα ανιχνεύσαμε και μπορεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργήθηκε από εξωγήινη νοημοσύνη. Θα το μάθουμε μάλλον στο μέλλον. Μεγάλο μπλέξιμο. Πάντως, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει μέσα στις ζωές μας με πολύ πρακτικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία τα βιώνουμε, δεν είναι κάτι άλλο. Πάμε να δούμε μερικές από αυτές τις πρακτικές εφαρμογές. Ας πούμε, χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουν απατεώνες στο διαδίκτυο. Απάτες. Σωστά. Υπάρχουν μεγάλες εξέλιξεις στον τομέα της απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η απατεώνες είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιούν τις τελευταίες εξέλιξεις, τα τελευταία μοντέλα, τις τεχνολογικές εξέλιξεις που αφορούν τεχνητή νοημοσύνη. Είναι με το παίρνουν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και με διάφορους τρόπους μπορούν να το απελευθερώσουν από τους περιορισμούς στους οποίους το έβαλε ο κατασκευαστής του, ναι, για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν οποιοσδήποτε απάτες μέσα στο διαδίκτυο, μέσω τηλεφωνημάτων, μέσω emails κλπ. Όσο πιο πολύ εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει μια απάτη στον χώρο αυτό. Ναι. Το γεγονός ότι πάντα η τεχνολογία είναι πιο μπροστά από την νομοθεσία δημιουργεί προβλήματα. Συνήθως ναι, από τη μια ναι, από την άλλη είναι σημαντικό να μην περιοριστεί εντελώς η τεχνολογία, ώστε να μπορεί να εξελιχθεί. Όταν περιοριστεί από πολύ νωρίς, δυσκολεύεται μετά να εξελιχθεί. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια μέση λύση στο πόσοι περιορισμοί μπαίνουν σε μια τεχνολογία. Η ειδικότητα είναι καινούρια. Σωστό είναι αυτό, αλλά όπως υπάρχουν οι απατεώνες με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν και οι αστυνομικοί της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Υπάρχουν πολλά συστήματα που μπορούν να ανιχνεύσουν κατά πόσον ένα κείμενο ή μια εικόνα που δημιουργήθηκε, που κινείται μέσα στο διαδίκτυο ή κάπου, είναι φτιαγμένη από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτά τα μοντέλα, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη όσο πάει γίνεται καλύτερη, μπορεί να φτιάχνει καλύτερες εικόνες, καλύτερο κείμενο που να μοιάζει ότι γράφτηκε από κάποιο άνθρωπο, έχουν δυσκολίες αυτά τα συστήματα που ανιχνεύουν κατά πόσο είναι τεχνητή νοημοσύνη ή όχι, κατά πόσο είναι έτσι ή όχι. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος της Ουκρανίας, που είναι ο πιο πρόσφατος, ας πούμε, μεγάλος πόλεμος τον οποίο βιώνει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, πάλι μας έχει βάλει σε σκέψεις κατά πόσο τα όπλα μπορεί να πάρουν πάνω τεχνητή νοημοσύνη και να φτιαχτούν ειδικά προγράμματα, και ο πόλεμος πλέον δεν ξέρω αν θα είναι ανέμακτος ή όχι, πάντως θα είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες από πολλούς μέσα στην κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης και αλλού. Πριν κάποιες μέρες είδαμε τα Ηνωμένα Έθνη να καλούν, να καλούν όλες τις χώρες μαζί να συζητήσουν για κινδύνους που μπορούν να έρθουν. Και ο λόγος που μάλλον το έκαναν είναι ότι έχουν ήδη ενδείξεις ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί με πλήρη αυτονομία στις αποφάσεις που μπορούν να πάρουν. Μέχρι τώρα ξέρουμε τέτοια αεροσκάφη μη επανδρομένα να φτάνουν μέχρι στο σημείο να πηγαίνουν στον χώρο πολέμου, μια σύραξη, και μετά η απόφαση να είναι πάνω στον άνθρωπο κατά πόσο να γίνει κάτι ή όχι. Ναι. Κατά πόσο θα ρίξει δηλαδή. Κατά πόσο θα ρίξει ή όχι, ναι. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ήδη χρησιμοποιήθηκαν συστήματα που είχαν πλήρης αυτονομία, ότι ο έλεγχος, η απόφαση ήταν πάνω στη μηχανή. Και η ανησυχία όλη αυτή είναι πώς, αν θα αρχίσει ένας αγώνας δρόμου μεταξύ μεγάλων χωρών, Ρωσίας, Αμερικής, Κίνας, για το ποιος θα φτιάξει τα πιο εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Όπως έγινε π.χ. και με τον ψυχρό πόλεμο, όπως έγινε και με τα πυρηνικά κλπ. Είναι τρομερό αυτό, γιατί αν θυμόμαστε από τα Wikileaks, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε δει αυτά τα τρομακτικά βίντεο όπου Αμερικανοί πιλότοι πυροβολούσαν και διέλυαν άμαχους και παιδάκια, και βγήκαν και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία τότε, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη που να παίρνει αποφάσεις. Αυτό θα δείξει στην πορεία. Το θέμα είναι πάντα ότι όταν κάποια κράτη αρχίζουν έναν αγώνα δρόμου για το ποιος να φτιάξει τα καλύτερα τέτοια συστήματα, ναι, στον αγώνα αυτό πολλές φορές παίρνουν συντόμια. Οπότε λένε, για να φτάσουμε πρώτοι θα πάρουμε αυτό το συντόμι και θα σκεφτούμε την ασφάλεια πιο μετά. Και εκεί είναι που αρχίζουν οι πολλοί κινδύνοι στο πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Πάμε και λίγο στα πιο καθημερινά, γιατί το ChatGPT μας άλλαξε αρκετά τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ολόκληρες επιχειρήσεις, φοιτητές, ερευνητές χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο που παράγει κείμενο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και δίνει απαντήσεις πολύ πιο αποτελεσματικές από το Google, ας πούμε. Ναι, αυτό ήδη το χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο εργαλείο, το χρησιμοποίησαν πάρα πολλοί φοιτητές ήδη σε εξετάσεις, σε πανεπιστήμια, σε σχολεία για να φτιάξουν εκθέσεις, τα οποία κατάφεραν και έπιασαν ένα πολύ καλό βαθμό λόγω αυτής της έκθεσης που έγραψαν. Ναι. Ήταν μεγάλη ανησυχία από καθηγητές, από εκπαιδευτικούς αυτό το πράγμα. Η εταιρεία που φτιάξε το ChatGPT έφτιαξε έναν αλγόριθμο στο να μπορεί να ανιχνεύει κατά πόσο ένα κείμενο είναι φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται, πριν λίγες μέρες, εχθές ή προχθές, απέσυραν αυτό το εργαλείο λόγω του ότι είναι χαμηλή ακρίβεια του. Οπότε ουσιαστικά είδαμε ότι τα εργαλεία που φτιάχνουν με τεχνητή νοημοσύνη για να ανιχνεύουν τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν τόση ακρίβεια όσο θα ήθελαν να έχουν για να μπορούν να χρησιμοποιούνται παραγωγικά από εκπαιδευτικούς, από καθηγητές. Καλά, θα διορθωθεί όμως, δεν μπορεί να μείνει εκεί το ζήτημα. Άπαξ και ξεκίνησε, θα υπάρχει ακόμα και αυτοδιόρθωση. Άλλες εταιρείες εκτός από το ChatGPT έχουν εφαρμόσει εργαλεία τέτοια? Πάρα πολλές. Βλέπουμε την Google, η Microsoft, βλέπουμε έναν επιθετικό αγώνα για να βάλει παντού τέτοιες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα προϊόντα της. Οπότε σε μια φάση θα βλέπουμε πάνω στα κινητά μας, πάνω στα κομπιούτερ μας, με μια πολύ εύκολη πρόσβαση, με ένα κλικ να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία. Η Apple βλέπουμε ότι θα αρχίσει να φτιάχνει τα δικά της μοντέλα για να βάλει και αυτή στα προϊόντα της. Οπότε σε πολύ μικρό διάστημα θα τα έχουμε ακόμα πιο κοντά μας αυτά τα εργαλεία. Μάλιστα. Θα ζήσουμε να τα δούμε, έτσι. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Δεν είναι καθόλου μακριά αυτό. Μάλιστα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη νομίζω και στα φίλτρα νερού.